Απόλυτοι έχουν μείνει χιλιάδες των νικηπευτικών στη Μεσαρά, με τους παραγωγούς να βλέπουν τον κόπο των τελευταίων μηνών να βρίσκεται στα αζήτητα. Η κατάσταση είναι δύσκολη, όπως τονίζουν οι αγρότες της περιοχής, οι οποίοι αναφέρουν ότι η παραγωγή τους γίνεται ζωοτροφή και στην τσέπη τους δεν μπαίνουν χρήματα. Τα νικηπευτικά μένουν απόλυτα, γιατί ο κόσμος πλέον δεν έχει χρήματα, δεν έχει αγοραστική δύναμη να αγοράσει προϊόντα. Ενώ έχουμε όλη την γκάμα των προϊόντων, τώρα είμαστε μεσοπρόημοι προϊόντα, δηλαδή καρπούζια, πεπόνιες, μελιτζάνες, πιπεριές, κολοτσίθια. Δυστυχώς μένουν χιλιάδες τόνοι απόλυτα. Τα πετάνε οι άνθρωποι, πάνε χτινοτρόφι, φορτώνουν τα αυτοκίνητα πάνε στα ζώα. Οι ξέφρενες εισαγωγές κηπευτικών, το υψηλό κόστος παραγωγής και η τιμή στην οποία αγοράζει ο καταναλωτής ένα προϊόν συγκριτικά με το πόσο το πουλάει ο παραγωγός αποτελούν τα βασικά αγκάθια για τον αγροτικό κόσμο. Εισαγωγές προϊόντων δεν κάνουμε. Αντιθέτως, κάνουμε εισαγωγές και μάλιστα δεν ξέρουμε καν αν οι εισαγωγές που γίνονται είναι ελεγμένες. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς το συναντάμε αυτό το πρόβλημα, αλλά και ο κορονοϊός έχει συμβάλει σημαντικά. Το κόστος που λέγαμε χρόνια να μειωθεί το κόστος, δυστυχώς δεν έχει μειωθεί, αλλά έχει αυξηθεί. Την ίδια ώρα, οι παραγωγοί της Μεσαράς ρίχνουν βολές προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υποστηρίζοντας ότι ο χρόνος τρέχει, όμως τα αιτήματά τους δεν ικανοποιούνται. Κάνουμε εισαγωγές από την Τουρκία αγροτικών προϊόντων και πετάμε τα δικά μας. Δυστυχώς υπάρχει μια κοροϊδία από πλευράς του Υπουργείου. Όλο θα τα δει και εμείς δεν έχουμε δει τίποτα. Και όσο τα κηπευτικά που καλλιεργούν οι αγρότες στη Μεσαρά βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα, οι αγροτικοί φορείς ζητούν την άμεση παρέμβαση της πολιτείας, προκειμένου να μπορέσουν όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά και να μπορέσουν να καλλιεργήσουν ξανά.